Κυριακή, μας λέει, η αδερφή Κυριακή. Να πω πάλι την ερώτηση. Μίλησε για τις εξαρτήσεις, για τα ναρκωτικά, για το αλκοόλ, το οποίο είναι μείζον πρόβλημα, ξέρετε, σήμερα στους νέους. Να σας πω την εμπειρία μου σαν πνευματικός. Τα νέα παιδιά που έρχονται να εξομολογηθούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν κάνει ναρκωτικά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι απλό το θέμα. Είναι αυτό που το είπαμε θεολογικά και το είπε και η κυρία Κυριακή. Είναι υποταγή στη φιλιδονία. Αυτό είναι η εξάρτηση. Γιατί πλέον αυτό προβάλλεται μέσα από τη διασκέδαση. Το ύψιστο αγαθό που προβάλλει το Hollywood είναι η ειδονή. Να μην ξεγελιόμαστε. Σου λέει δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από το να ικανοποιήσεις την ειδονή, τη σάρκα. Ξαναγυρνάω σε αυτή τη διδακτορική διατροπή που σας είπα, διάβασα επιστήμον. Και πήρε συνεντεύξεις από τους διευθυντές που έχουν αυτά τα κλαμπ. Ξέρετε, έλεγε ένας τέτοιος που είχε 2-3 τέτοια κλαμπ. Αφήστε τα, λέει, όλα τα άλλα. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της διασκέδασης σήμερα είναι, τι νομίζετε, ο ερωτισμός. Το είπε, μόνος του το είπε άνθρωπος. Ο ερωτισμός. Όλοι που πάνε εκεί αυτό ψάχνουν. Το πάθος της φιλιδονίας να ικανοποιήσουν. Έστω και για μια βραδιά. Τίποτα άλλο. Ο Μα το είπε και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ψυχαγωγία σήμερα. Ο άκρατος ερωτισμός. Τίποτα άλλο. Και ένας άνθρωπος που είναι έτσι σε αυτό το πράγμα υποταγμένος είναι γεμάτος μοναξιά. Και μετά λέει η κυρία Κυριακή να τον κοινωνικοποιήσουμε. Τι να κοινωνικοποιήσεις αν δεν αποβάλει τη φιλιδονία. Να εξορροπήσουμε το εγώ. Τι να εξορροπήσεις. Το θέμα να φύγει το εγώ. Και να γίνει εμείς. Να γίνει Θεός και άνθρωπος, Θεός και Εκκλησία, Θεός και όλοι. Αληθινή κοινωνικοποίηση είναι η ένταξη στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Βλέπετε, πάμε στη λειτουργία και όταν ζεις στη λειτουργία ποτέ δεν νιώθεις μόνος. Ποτέ δεν είσαι μόνος. Είναι και η αδερφή σου δίπλα σου, είναι ο ιερέας στη θέση του Χριστού, είναι ο Θεός. Είναι το γλέντι με το Θεό και τους ανθρώπους. Δείτε πώς βγαίνουν οι άνθρωποι μετά από την λειτουργία. Όσο και άσχετοι να είναι, είναι αλλαγμένοι όλοι. Λίγο πολύ. Κάτι πήραν, λίγο από το φως. Του Χριστού, το αναστάσιμο φως. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος υποταχθεί στη φιλιδονία, αυτό είναι εξάρτηση. Και η άκρατη φιλιδονία είναι τα ναρκωτικά, οι εξαρτήσεις, δεν σας το είπα αυτό. Μέσα στο σχέδιο των παγκοσμιοποιητών είναι τα ναρκωτικά. Τι δεν θέλουν, νομίζετε ότι θέλουν να τα εξαλείψουν τα ναρκωτικά. Μας κοροϊδεύουν. Αφού ήδη τα διοχετεύουν τα ναρκωτικά στα παιδιά. Ήδη τα ανέχονται μέσα στα κλαμπ. Αυτός ο Χάξλεϊ που σας μίλησα προηγουμένως, ξέρετε, μιλούσε για ένα ναρκωτικό ονόματι σώμα. Αγγλικά, σώμα, S-O-M-A. Το οποίο πολύ πιθανό να το πήρε από την ελληνική λέξη, σώμα. Το σώμα, δηλαδή η λατρεία του σώματος, αυτό λανσάρεται σήμερα. Αυτό δεν λανσάρεται. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, είχα ακούσει μια μικρή κοπελίτσα, 15 χρόνια ήταν, και μου είπε πόσο άσχημα ένιωθε για το σώμα της. Και πώς το προσπαθούσε να το φτιάξει και λόγω, και γιατί θα πάει στην παραλία και πώς θα τη δούνε. Ήταν η ζωή της αυτό το πράγμα. Και λέω, καλά, γι' αυτό ζει αυτή η κοπέλα. Ψυχή δεν έχει. Όχι, δεν είχε ψυχή. Ζούσε για το σώμα της. Και σου λέει, δεν έχω καλό σώμα, είμαι κατεστραμμένη. Αυτό έχει περάσει σήμερα στα παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Και αυτό το ναρκωτικό του Χάξλεϊ λέγεται σώμα. Και ο Χάξλεϊ μιλούσε και για το LSD. Το LSD, ξέρετε τι είναι το LSD. Λοιπόν, το παρεσιόγωνο. Λοιπόν, αυτό η εξουσία, οι παγκοσμιοποιητές, σιγά σιγά θα δείτε θα το αφήσουν ελεύθερο. Ήδη έχουν γίνει τα λεγόμενα χασισο φεστιβάλ. Μπροστά παρακαλώ στον άγνωστο στρατιώτη. Από την νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Από πριν τα κάνανε. Και τώρα τα κάνω και τώρα μάλιστα πρόσφατα. Ξαναλέω, δεν κάνω πολιτική, μην παραξηγήσετε. Αλλά σας δίνω αφορμές για να σκεφτείτε. Κυκλοφόρησαν, παρακαλώ, ερωτηματολόγιο πρόσφατα, γιατί είναι μεγάλος άλλος, που ρωτούσαν τους ανθρώπους
αν συμφωνείτε με την νομιμοποίηση της Ινδικής Κανάδας. Στην Νέα Πολιτεία της Αμερικής είναι νόμιμη. Ναι. Νομίζω Αλάσκα. Ναι. Και στην Ολλανδία δεν είναι νόμιμη. Και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα δείτε, προσέξτε, αυτό το προβάλλει κομματική νεολαία. Δεν το προβάλλει ένας ναρκωμανής, που σημαίνει είναι γραμμή του κόμματος. Είναι η γραμμή των εξουσιαστών. Να ποτίζουν το λαό με τα ναρκωτικά για να τον έχουν κατεσταλμένο. Και θα δείτε σιγά σιγά θα γίνει νόμιμο, γιατί ξέρετε τι έλεγε στην ερώτηση. Φυσικό πράγμα δεν είναι, φυτό δεν είναι. Γιατί να μην το βάζουμε στη γλάστρα μας. Και να το έχουμε για να είμαστε σε διαρκή εφορία, παρακαλώ. Έτσι. Διαρκή εφορία και διαρκή καταστολή. Έτσι μας θέλουν. Και εμείς τα χάφτουμε όλα αυτά, γιατί αν δείτε όλες τις ταινίες του Hollywood, αυτό προβάλλουν, τον ερωτισμό και τα LSD. Και εμείς τα χάφτουμε και λέμε διασκεδάζουμε. Και αυτοί μας, όχι μας μεταμορφώνουν, μας αναμορφώνουν, δηλαδή μας διαλύουν. Και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Και σου λέει τι έννοια έχει η ζωή, η ύψιστη εκδήλωση ζωής και η ύψιστη ποιότητα ζωής είναι η διασκέδαση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ζουν οι άνθρωποι για το Σαββατοκύριακο για τις 20 μέρες διακοπές. Και σκέφτονται όλο τον χρόνο που θα πάνε διακοπές. Και τι θα κάνουν εκεί που θα πάνε. Αυτή είναι η ζωή τους. Γιατί έχει περάσει αυτό το ιδανικό, θα σας δώσω το λόγο, ναι. Το ιδανικό ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο ως αξία. Γι' αυτό και τα παιδιά σήμερα σου λέει, γιατί να διαβάσω. Τι έννοια έχει το διάβασμα. Γιατί το βιβλίο θα σου ανοίξει λίγο το μυαλό. Αν το πω τώρα ανθρωποκεντρικά, εμείς δεν το βλέπουμε έτσι το βιβλίο και τη μελέτη. Αλλά για τον κόσμο είναι και έτσι. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο λίγο ο άνθρωπος να κινητοποιήσει τη σκέψη του. Οι κρατούντες δεν μας θέλουν να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό δεν μας θέλουν και να διαβάζουμε. Γι' αυτό και τώρα στα σχολεία τα βιβλία λένε για τις καφετιέρες και για τα άλλα τα βρώμικα κλπ. Που ξέρετε και για το σάκι, για το σάκι και όλα αυτά τα γνωστά τα ξέρετε. Πώς περνάνε στα παιδιά μια ζωή που φτιάχνουν έναν άνθρωπο απλώς καταναλωτή. Τίποτα άλλο. Να μάθει να κάνει κατανάλωση για να υπηρετούνται οι τράπεζες και οι παγκοσμιοποιητές. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω με πολύ λύπη, γιατί ακριβώς έτσι όπως ζούμε, ετοιμάζουμε το δρόμο για τον Αντίχριστο. Και όπως λέει αυτός ο Χάξλεϊ, τελικά δεν θα χρειαστεί παγκόσμιος δικτάκτορας και μεγάλος αδερφός. Μόνοι μας εμείς θα ζητήσουμε τον Αντίχριστο. Μόνοι οι άνθρωποι, εκούσια, θα πάνε και θα του πούνε «Έλα, σε θέλουμε, σε εσένα θέλουμε, σε λατρεύουμε, έλα». Δεν θα επιβληθεί δηλαδή με τη βία. Θα το ζητήσουν οι άνθρωποι. Θα έρθουν σε τέτοια κατάσταση που θα ζητάνε τον Αντίχριστο. Έτσι θα γίνει. Τελικά. Γιατί θα έχουν υποταχθεί στην ειδονή. Η ειδονή είναι το εργαλείο των παγκοσμιοποιητών, μαζί με τα ναρκωτικά, που και τα ναρκωτικά αυτά υπηρετούν, την ειδονή, την άκρατη φιλειδονία. Και ποια είναι η αντίσταση. Η αντίσταση είναι ακριβώς το αντίθετο, η άσκηση. Για ένα ίδρυμα στην Κύπρο άκουσα πώς θεραπεύουν τους ναρκωμανείς από την εξάρτηση. Τους βάζουν να κάνουν ζωή μοναχού. Να ζήσουν μοναχικά. Πώς ζει ένας μοναχός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θες παιδάκι μου να απελευθερωθείς από την εξάρτηση. Πρέπει να γίνεις ασκητής. Έτσι είναι. Και αυτό δεν είναι μόνο για τους εξαρτημένους επίσημα. Για όλους μας είναι, να ξέρετε. Η άσκηση είναι για όλους. Η ζωή ορθόδοξη είναι ασκητική. Που σημαίνει εγκράτεια και στα μάτια και στις αισθήσεις και στο φαγητό και στην κοιλία και σε όλα. Αν δεν έχεις εγκράτεια, δεν μπορείς να αντισταθείς στην ειδονή. Οπότε μετά τι γίνεται, ο διάβολος σε δένει με αυτό. Και είσαι πράγματι εξαρτημένος. Μπορεί να μην παίρνεις ναρκωτικά όπως αυτή η επίσημα εξαρτημένη, αλλά ήδη είσαι εξαρτημένος από τη φιλειδονία. Πάρτε να δείτε πόσοι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να δυνατήσουν και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Και γυναίκες και άνδρες. Και αν τα καταφέρουν για λίγο με 1,000 διαιτολόγους και δεν ξέρω, δεν συμμαζεύεται πού πάνε, ας πούμε, μέχρι και στους βουδιστές πάνε και κάνουν και γιόγκα και τέτοιες σαχλαμάρες ανοησίες και προσκυνήματα δαιμόνων και δεν μπορούν να απελευθερωθούν από την ειδονία, τη φιλειδονία, το φαγητό. Γιατί? Πολύ απλά, γιατί δεν έχουν κοινωνία με τη χάρη, με το Άγιο Πνεύμα. Καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, εγκράτεια. Θες να συμμαζέψεις την κοιλία σου. Πρέπει να ενεργοποιήσεις το Άγιο Πνεύμα. Να κάνεις ζωή εκκλησιαστική δηλαδή. Ξομολογηθείς, να κοινωνήσεις. Να κάνεις τις νηστείες που λέει Εκκλησία. Και έτσι θα έρθεις στην εγκράτεια. Και δεν θα σε κάνει κουμάντο το σώμα.
σώμα εδώ, που είπε και ο Huxley, το ναρκωτικό, αλλά θα το κάνεις εσύ κομμάτι. Θα κυβερνάς εσύ τον εαυτό σου. Επομένως, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, είναι πολύ κέρια. Και βλέπετε ακριβώς πως η θεραπεία μας είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και όλοι μισούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αντιστέκεται στα σχέδιά τους. Ο μόνος που αντιστέκεται σήμερα στην παγκοσμιοποίηση είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τίποτα άλλο. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έχουν υποχωρήσει. Τίποτα δεν αντιστέκεται. Αξίες, ποιες αξίες? Ο άνθρωπος δεν ζει με αξίες. Λέει, το λένε και οι Ορθόδοξοι καμιά φορά, ομιλητές, λέει, δεν δίνουμε στα παιδιά αξίες. Τι να τις κάνουν τις αξίες τα παιδιά? Ο άνθρωπος δεν ζει με αξίες. Ο άνθρωπος ζει με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είπε πάρτε αξίες για να ζήσετε, είπε πάρτε εμένα για να ζήσετε. Εγώ είμαι η ζωή σας. Αν δεν έχεις προσωπική κοινωνία με τον Χριστό, ένωση με τον Χριστό, τι να σου κάνουν οι αξίες? Ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, λέει, και σου και όλο τέτοια. Τι να το κάνει αυτό το παιδί σήμερα? Και πώς θα αποφύγει τα ναρκωτικά? Σου λέει, τι είναι αυτά που μου λες εμένα? Εγώ τη βρίσκω εκεί πέρα. Έχεις να μου πεις κάτι καλύτερο από αυτό? Από το σώμα? Από τη λάσπη αυτή που κυλιέμαι? Έχω το Χριστό. Όχι εμένα, όχι αξίες, το Χριστό. Βρες το Χριστό και θα περάσεις πάνω από όλα αυτά. Από τη λάσπη που κυλιέσαι, ως χείρος. Κάτι θέλετε να πείτε και από ώρα και δεν σας αφήνω. Πέστε. Εγώ είμαι από την Αμερική, από τη Φλόριδα, και έχουμε αυτά τα θέματα που μιλάς, έχουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί τώρα σε όλα τα states έχουν ανοίξει πολλά θέματα για ναρκωτικών, για τη marijuana το παντός, γιατί λένε είναι εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα τώρα τα states θα ψηφίσουν σιγά ένα από ένα. Αρχινάει τώρα σιγά σιγά. Και εμείς σαν πολίτες που είμαστε εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ψηφίζουμε αντί και βλέπεις τίποτα αμέσως το ρίχνουμε στο θα το κάνουμε. Γιατί έρχεται το οικονομικό. Γιατί λέει θα βάλουμε εδώ κοντά, θα τους έχουμε εκεί και θα κάνουμε φόρους. Θα τους βάζουμε φόρους να ανοίγουν κάτι για δουλειά. Αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο να το εξηγηθώ αυτό. Και προπαντός εδώ κοντά στην Ελλάδα έχουμε μεγαλύτερα θέματα. Νομίζω γιατί τώρα δύο εβδομάδες έχω έρθει και έχω δει πάρα πολλά πράγματα εδώ στην Κατερίνη προπαντός. Και περπατάω, βλέπω τα παιδιά και φοβάμαι πάρα πολύ τι γίνεται εδώ κοντά. Είναι χειρότερα από το νόμιζα με τέσσερα χρόνια που είχα έρθει. Εσύ τώρα που είσαι εκεί πάνω στο Αγιονόρος, τι μας μπορείς να μας δώσεις να πολεμήσουμε αυτό το άκουστο... Θα σας πω, είπατε κάτι που είναι κομβικό. Μιλήσατε για οικονομία και για οικονομικούς λόγους, έτσι. Κοιτάξτε, μας έχουν περάσει και αυτό το παραμύθι, ότι η χαρά εξαρτάται από την οικονομία. Δηλαδή, αν πάει καλά η οικονομία, είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι ψέμα αυτό. Μεγάλο ψέμα. Όλα πάνε καλά όταν είσαι πλούσιος. Ψέμα. Η Ορθοδοξία τι λέει? Εκούσια πτωχία λέει. Ακριβώς το αντίθετο. Προσέξτε τώρα κάνουμε επανάσταση. Ανατρέπουμε όλο τον κόσμο. Ναι, ο Χριστός ήρθε για να ανατρέψει τον κόσμο. Και ο κόσμος τι είναι? Η λατρεία του χρήματος, οικονομία. Ανοίξτε την τηλεόραση, τι λέει? Συνέχεια για τους οικονομικούς δείκτες. Πώς πάει? Το δολάριο, το ευρώ, έτσι οι δείκτες αυτοί, πώς τους λένε, NSAID και λοιπά, διάφορα, στο χρηματιστήριο και θα γίνει κράκ, δεν θα γίνει κράκ. Λοιπόν, και μας κρατάνε συνέχεια σε αυτή την αγωνία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ας πούμε, που να εξασφαλίσει την ευτυχία μας παρά το να πάνε καλά τα οικονομικά θέματα. Είναι ψέμα αυτό. Δεν πρέπει να τους ακούμε. Αντίθετα, η θεραπεία και η αντίσταση για την οποία μιλήσατε είναι ακριβώς η ορθόδοξη ζωή. Που σε μαθαίνει να αγαπάς τη φτώχεια. Σε μαθαίνει να αγαπάς την περιφρόνηση. Σε μαθαίνει να αγαπάς την άσκηση, την εγκράτεια, την νηστεία. Αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν βρίσκεις χαρά. Γιατί δεν βρίσκεις την πηγή της χαράς, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και έχει τη λόγη σου λέει όχι. Καρπός της οικονομίας, και τον κλαμπ και των ναρκωτικών είναι η χαρά. Μην ακούς τι λέει ο Χριστός. Ψέμα.
Αλλά μας έχει ποτίσει τόσο πολύ που το έχουμε κάνει κριτήριο. Και σου λέει, ναι, μεν εντάξει, πάτερ μου, τα λες καλά, αλλά μετά εγώ θα ζημιωθεί η τσέπη μου. Είναι το έσχατο κριτήριο, προσέξτε. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι ρίζα όλων των παθών η φιλαργυρία. Εκεί κολλάνε όλοι. Βλέπετε τώρα, είπαμε για αυτούς που ανεβάσαμε πάνω στην εξουσία. Όχι ότι οι προηγούμενοι είναι καλύτεροι, έτσι. Γιατί τους ανεβάζουμε όλους αυτούς που ανεβάζουμε? Ποιο είναι το κριτήριο? Το έσχατο κριτήριο είναι η τσέπη. Θα μου το διορίσεις το παιδί, θα σε ψηφίσω. Δεν πάνε να είσαι άθεος. Δεν πάνε να βγάλεις τους πνευματικούς από τα σχολεία. Τώρα θα κατεβάσω και τις εικόνες. Και λοιπά και λοιπά. Θα διδάσκουν τα παιδιά την ομοφιλοφιλία ως κάτι φυσιολογικό. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου το διορίσεις? Εντάξει. Το έσχατο κριτήριο. Καταλάβατε. Πρέπει να κάνουμε μια ολική αναθεώρηση. Δεν είναι το κριτήριο τα χρήματα. Θα γίνουμε φτωχοί. Να γίνουμε φτωχοί. Θα μας κόψουν, θα μας τον κόψουν. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να σώσω την ψυχή μου. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Μας έχουν περάσει το μήνυμα και το έχουμε φάει, ενώ στο βάθος άλλα μας λέει η πίστη μας, ότι εδώ τελειώνουν όλα. Δεν τελειώνουν εδώ όλα. Δεν ήρθαμε για εδώ. Είμαστε περαστικοί. Εδώ είναι το ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο δεν πας για να μείνεις. Πας για μια-δύο μέρες και θα φύγεις. Για να πας στο σπίτι σου. Το σπίτι μας είναι πάνω, στον ουρανό. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Εμείς πάμε να φτιάξουμε πολιτισμό. Ξέρετε ποιοι έφτιαξαν τον πολιτισμό? Τα παιδιά του Κάιν. Τα παιδιά του Κάιν. Τι ήταν ο Κάιν? Ο πρώτος δολοφόνος. Τα παιδιά του κάναν τον πολιτισμό. Τον πρώτο πολιτισμό. Ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει πολιτισμό. Το έχουμε φάει και αυτό το παραμύθι. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και εδώ στο και μας εκπολιτίζουν, δηλαδή μας αποχριστιανίζουν. Δεν ταιριάζει πολιτισμός με τον Χριστό. Προσέξτε, δεν κηρύσω αιρετικά πράγματα. Μετά τον Κάιν γεννήθηκε Μωσήθ, ο οποίος σημαίνει αντικατάσταση. Ήταν στην αντικατάσταση του Κάιν. Και βγήκε μια καλή γενιά από τα παιδιά του Σιθ. Αλλά τα παιδιά του Κάιν ήταν αυτά που κάνουν πολιτισμό. Τα παιδιά του Σιθ δεν κάνουν πολιτισμό. Ήτανε τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή, η Υιή του Θεού. Και ένας πλανεμένος ο Λιακόπουλος, λέει ονόματα γιατί τα λέει και πρέπει να τα πούμε να τους ξέρετε. Είναι πλανεμένος αυτός ο καημένος. Η Υιή του Θεού, λέει, είναι οι άγγελοι οι οποίοι ήρθαν σε επιμειξία με τις θυγατέρες των ανθρώπων και κάνανε ανοησίες. Η Υιή του Θεού είναι η απόγονη του Σιθ. Είναι η καλή γενιά. Αυτή ήταν αφιερωμένη στο Θεό, στην προσευχή, στη μετάνοια. Τα παιδιά του Κάιν ήταν η Υιή των ανθρώπων. Έτσι, οι κολλημένοι στη γη. Πότε ήρθε ο κατακλυσμός? Όταν μπερδεύτηκαν αυτές οι δύο γενιές και θέλησαν και τα παιδιά του Σιθ να εκπολιτιστούν. Αυτό πάμε να πάθουμε κι εμείς τώρα, το έχουμε πάθει ήδη δηλαδή. Να εκπολιτιστούμε. Δεν ζούσαμε έτσι. Εμείς είχαμε το δικό μας πολιτισμό, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η ζωή μας κανονιζόταν με βάση τις γιορτές. Τι ήξερε ο αγρότης του Αγίου Δημητρίου, θα σπείρω, ας πούμε. Του Αγίου Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ, θα θερήσω. Όλη η ζωή μας ήταν ποντισμένη με τον Χριστό, με την Ορθοδοξία. Τώρα έρχονται και σου λένε η μέρα, λέει, της βλασφημίας. Το ξέρετε, υπάρχει και η μέρα της βλασφημίας. Η μέρα γιόγκα. Καθιερώθηκε η μέρα γιόγκα, το ξέρετε, από τον ΟΗΕ. Και αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος πριν 2-3 χρόνια. Και ευτυχώς που τώρα έβγαλε και το είπε. Ότι η γιόγκα είναι απαράδεκτη, είναι στοιχείο του Ινδουισμού, θρησκεία. Λοιπόν, αυτές είναι οι γιορτές του διαβόλου. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα, τι λέει ο διάβολος, δεύτε και καταπαύσομεν τα εορτάς του Θεού. Και αντί για την γιορτή που σου λέει η Εκκλησία, σου δίνει ο διάβολος ένα υποκατάστατο. Και αντί τον πολιτισμό που σου δίνει η Εκκλησία, σου έρχεται ο διάβολος και σου δίνει τον άλλο πολιτισμό, τον τεχνικό. Και οι άνθρωποι σήμερα έχουν φτάσει να λατρέψουν τον τεχνικό πολιτισμό. Σας έλεγα στην προηγούμενη ομιλία, όσοι είσαστε, ότι υπάρχει θρησκεία της Google. Το ξέρετε, υπάρχει θρησκεία. Ένας την έφτιαξε. Γιατί λέει η Google πλέον είναι σαν το Θεό. Ό,τι τη ρωτάς την Google, σου απαντάει. Άρα, Θεός η Google. Μη γελάτε. Έχει φτάσει ο άνθρωπος να θεοποιήσει αυτό το πράγμα. Είναι Θεός η Google, υπάρχει τέτοια θρησκεία.
αναγνωρισμένη. Καταλάβατε, για γέλια και για κλάματα, που έχει φτάσει η ανθρωπότητα δηλαδή. Και έτσι θα έρθει ο Αντίχριστος. Ο άνθρωπος λατρεύει τα έργα των χειρών του. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Λατρεύει την τεχνολογία. Και τελικά λατρεύει τη σκλαβιά του. Θέλει να γίνεται σκλάβος. Αυτή είναι η έσχατη κατάπτωση. Να αποβάλεις δηλαδή εκούσια πλέον τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κατοικώνα. Την ελευθερία και τη λογικότητα. Γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα βασικά του ανθρώπου. Η ελευθερία, το αυτοεξούσιο και η λογικότητα, η λογική, η σκέψη. Όταν ο άνθρωπος τα αποβάλλει αυτά, πάβει να είναι άνθρωπος. Και τέτοιους μας θέλουν. Υποταγμένους και χωρίς σκέψη. Γιατί σας είπα, τρέλα λέει. Διασκέδαση ίσον τρέλα. Να τρελαθείς. Να βγεις από τον εαυτό σου. Να αποβάλεις κάθε ίχνος ανθρωπιάς δηλαδή τελικά. Ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Δηλαδή πρέπει να αποδομήσουμε και αυτό το στερεότυπο οικονομία. Ναι. Προσέξτε το. Να φύγει αυτό το πράγμα. Να μην είναι κριτήριο οικονομία. Να μην φοβόμαστε να γίνουμε φτωχοί. Να μην θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο θα δείτε ότι το λέει απερίφραστα. Μακάρι η πτωχή. Όχι το πνεύματι. Μακάρι η πτωχή. Το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Φυσικά και η πτωχή το πνεύματι, αλλά και η πτωχή. Η πτωχή το πνεύματι το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος για τους ταπεινούς. Αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει η πτωχή. Είναι μακάρι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την αυτάρκεια και αρκούνται στα λίγα και δεν επιδιώκουν την άνεση που φέρνει ανία και τον πολιτισμό τον τεχνικό, αλλά τον Θεό. Ορίστε. Εγώ ακράδοντα ότι η κρίση αυτή είναι μια ευλογία για τον τόπο μας. Να έρθουμε λίγο στα συγκαλά μας. Γιατί είχαμε ξεφύγει πάρα πολύ και πολλά πράγματα ξεκινήσανε από την ίδια τη γυναίκα, να πω. Γιατί βγήκε στη δουλειά, έχει παρατήσει την οικογένεια, τα παιδιά. Παλιά γυρίζαμε στο σπίτι, βρίσκαμε μια μαμά στο σπίτι. Και όλα αυτά, δηλαδή, έχουν τόσο βάθος όλα αυτά τα πράγματα και από πού ξεκινάνε, που σήμερα και εγωισμό έχουμε πάρα πολύ και από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα από τον εγωισμό. Βλέπουμε όλα αυτά τα διαζύγια που δεν κάνουν υπομονή. Γιατί οι παλιοί λέγαν ένα πάρα πολύ ωραίο, από τη γυναίκα ξεκινάει το σπίτι και από τη γυναίκα χαλάει. Δεν ξέρω αν το σκέφτομαι σωστά αυτό. Σωστά το σκέφτεστε. Να πάω λίγο πιο βαθιά. Βέβαια έχουμε χάσει, έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Αν θέλει κάποιος να φύγει, κύριε Αβράμ, μπορεί νομίζω να φύγει. Λοιπόν, γιατί βγήκαν οι γυναίκες στη δουλειά, ξέρετε? Ακριβώς για να έρθει όλη αυτή η καταστροφή. Να σας πω, επειδή βλέπετε το διαδίκτυο, στο YouTube υπάρχει ένα βιντεάκι του Αρών Ρούσο. Αυτός έχει πεθάνει τώρα. Το 2007 είχε μία συνέντευξη, μία συνομιλία με τον Ροκφέλλερ. Αυτό το μπάμπλουτο. Τι του είχε πει ο Ροκφέλλερ, προσέξτε. Του είχε πει ότι εμείς σπήραμε το κήρυγμα του φεμινισμού και βγάλαμε τις γυναίκες στον δρόμο, στη δουλειά. Εμείς, οι τραπεζίτες. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να φορολογήσουμε και το άλλο μισό της ανθρωπότητας, τις γυναίκες δηλαδή. Οπότε να διπλασιαστούν τα κέρδη τους. Έτσι, γιατί ένας που βγαίνει στον δρόμο και εργάζεται, φορολογείται. Η γυναίκα που εργάζεται στο σπίτι δεν φορολογείται. Έτσι δεν είναι, ενώ παράγει έργο. Παράγει εργασία. Δεν φορολογείται. Όταν όμως τη βγάλεις στη δουλειά, θα τη φορολογήσεις. Θα τις πάρεις τα μισά και τώρα παίρνουν και παραπάνω. Μέχρι που οι άνθρωποι δεν φτάνουν κιόλας να πληρώσουν τους φόρους. Δηλαδή εργάζονται για να πληρώνουν τους φόρους. Ναι, αλλά αυτό είναι η συνέπεια των αμαρτιών μας. Πρώτος λόγος λοιπόν αυτός. Δεύτερος λόγος το είπε αυτός ο Ροκφέλλερ. Να διαλύσουμε την οικογένεια. Γιατί όταν φύγει η οικογένεια, όταν φύγει η μάνα, πάει η οικογένεια. Και γιατί θα διαλύσει την οικογένεια, σας το είπα. Για να περάσει μετά η άκρη τη φιλιδονία. Γιατί η οικογένεια είναι φραγμός στη φιλιδονία. Βάζει ένα όριο. Και σου λέει εντάξει, τη γυναίκα σου, μέχρι εκεί. Και ο Χριστός γι' αυτό έδωσε το γάμο. Δεν είναι η τέλεια ζωή ο γάμος. Έτσι, η τέλεια ζωή είναι η παρθενία. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν έκανε γάμο. Ο γάμος είναι μια συγκατάβαση.
στην ανθρώπινη αδυναμία. Και σου λέει, εντάξει, δεν μπορείς, δεν θέλεις μάλλον. Άντε, να έχεις μια γυναίκα, η γυναίκα να έχει έναν άντρα. Μέχρι εκεί. Σου λέει τώρα αυτός, εμάς δεν μας συμφέρει αυτό. Γιατί από έναν υγιή γάμο βγαίνουν υγιείς προσωπικότητες. Οι οποίες αντιστέκονται στα σχέδιά μας. Δεν θέλουμε το γάμο. Πριν χρόνια, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, μου είχαν πει για ένα σύριαλ που είχε τίτλο. Η οικογένεια βλάπτει. Μπράβο. Η οικογένεια βλάπτει. Ε, το θυμάστε? Δεν ξέρω. Καλύτερα που δεν το θυμάστε, δεν το βλέπατε. Λοιπόν, αλλά δείχνει το πνεύμα. Το πνεύμα των παγκοσμιοποιητών αυτό είναι. Γιατί βλάπτει η οικογένεια? Γιατί αντιστρατεύεται στη φιλιδονία. Στην άκρη τη φιλιδονία. Οπότε σου λέει να διαλύσουμε την οικογένεια. Είναι όλα αυτά στοχευμένα. Προσέξτε, δεν βγήκε τυχαία η γυναίκα στον δρόμο, στην εργασία. Έπεσαν χρήματα. Έγιναν διαδηλώσεις. Και εμείς λέμε, α, κοίταξε ο λαός. Ποιος λαός? Πληρωμένοι είναι αυτοί που βγαίνουν και φωνάζουν. Οι φεμινίστριες και όλοι αυτοί. Είναι πληρωμένοι. Τους δίνουν χρήματα οι τραπεζίτες. Γιατί έτσι προωθούνται τα σχέδιά τους. Και εμείς τρώμε κουτόχορτο. Καταλάβατε. Λίγο πρέπει να είμαστε πονηροί με την καλή έννοια. Μην τρώμε κουτόχορτο. Και έτσι κάνανε αυτό που κάνανε και προχωράνε. Και σήμερα, ξαναλέω, ενώ υπάρχει πληροφόρηση πλέον, τα πάντα είναι γνωστά, δεν αντιδρά κανένας. Σαν να μας έχουν ναρκώσει όλους. Γιατί στο βάθος, ξέρετε, δεν είναι μόνο το ψέκασμα, εντάξει, είναι και αυτό. Από πίσω είναι τα πάθη μας. Είναι αυτό που σας είπα, η λατρεία της οικονομίας, της τσέπης δηλαδή. Και σου λέει, μην το κάνεις αυτό, θα χάσεις το μισθό σου. Και δεν τολμάει ο παπάς να μιλήσει, γιατί ο δεσπότης θα του κόψει το μισθό. Δεν τολμάει να μιλήσει ο δεσπότης, γιατί θα τον καθαιρέσει ο πατριάρχης, ας πούμε. Εκεί το πάμε το πράγμα, καταλάβετε. Γιατί έσκα το κριτήριο είναι, αν δεν ξεπεράσουμε τα πάθη μας, θα είμαστε δούλοι. Πάρτε το είδηση. Ο διάβολος μας θέλει δούλους. Δεν μας θέλει ελεύθερους. Και τα δεσμά του διαβόλου είναι ακριβώς αυτά. Φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Θες να γίνεις ελεύθερος, πρέπει να αποβάλεις αυτά τα δεσμά. Τα οποία ο διάβολος σου τα χρυσώνει. Σου λέει, αυτά είναι η χαρά σου. Αυτή είναι η ευτυχία σου. Να είσαι πλούσιος, να έχεις ειδονή χωρίς περιορισμούς, έτσι, και να έχεις και τα μπράβο του κόσμου. Κοσμική δύναμη και αναγνώριση. Αυτά πρέπει να τα πετάξουμε, να τα φτύσουμε, να το πούμε απλά. Αν δεν το κάνει αυτός, ο άνθρωπος δεν γίνεται χριστιανός. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός. Αν έχεις αυτά τα πράγματα, αν αγαπάς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Και κυρίως εαυτός μας είναι ακριβώς αυτά που αγαπάμε. Και αυτά που αγαπάμε είναι αυτά που δεν πρέπει να αγαπάμε. Σας είπα, τα χρήματα, η δόξα και οι δονές. Αν δεν τα αποβάλει αυτά, αυτές τις άρρωστες αγάπες, δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν άνθρωπος. Ούτε τον Χριστό, ούτε κανέναν άνθρωπο μπορεί να αγαπήσει. Γι' αυτό διαλύονται και οι γάμοι και οι οικογένειες και οι σχέσεις. Και ο άνθρωπος καταντάει σε μια απέραντη μοναξία. Σε μια απέραντη ακοινωνισία.